Ζωή Κωνσταντοπούλου σήκωσε το γάντι που της έριξε χθες ο Πρωθυπουργός και διαφώνησε ανοιχτά με το διορισμό του Λάμπη Ταγματάρχη ως διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΡΤ, φτάνοντας έτσι στα άκρα της σύγκρουσή της με τον Αλέξη Τσίπρα. Η επιλογή ταγματάρχη δεν μπορεί να υποστηριχθεί και το έχω πει και στον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί η επιλογή ταγματάρχη. Δεν συγκρούμε ούτε με τον Πρωθυπουργό ούτε με την κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε πιο συλλογικοί και να μην διαλέγουμε φθαρμένα πρόσωπα. Χθες ο Πρωθυπουργός της είχε επιρρύψει την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη η ΕΡΤ και την είχε προειδοποιήσει ανοιχτά σε περίπτωση που η κολυσιεργία από μέρους της συνεχιστεί. Χωρίς άλλη κολυσιεργία και ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους απέναντι στην επαναλειτουργία του δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης. Όλοι και όλες τις ευθύνες τους απέναντι στον ελληνικό λαό. Η σύγκρουση θα μεταφερθεί αύριο το μεσημέρι στη Βουλή, καθώς θα συνεδριάσει υπό την προεδρία της κυρίας Κωνσταντοπούλου η Επιτροπή Θεσμών, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά, για να εγκρίνει ή όχι το διορισμό του κυρίου Ταγματάρχη και του κυρίου Τσακνή. Εκτός από την αρνητική ψήφο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αρνητική στάση κρατούν μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Ραχίλ Μακρύ και ο Θανάσης Πετράκος, που είναι μέλη της Επιτροπής. Η στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο θέμα της διοίκησης της ΕΡΤ, που προκαλεί για πρώτη φορά ανοιχτή σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, δεν υιοθετείται από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Νίκος Βούτσης, που μίλησε σήμερα στο Μέγα Σαββατοκύριακο. Οτιδήποτε δεν δείχνει μια πραγματική, όχι έτσι, φτιασιδωμένη σύμπνοια στο κυβερνητικό έργο σε όλες τις εκφάνσεις, δεν είναι καλό πράγμα. Εντάξει. Και άρα χρειάζεται έγκαιρα να συζητιούνται όλα και καθένας να βλέπει πώς στο ρόλο του θα βοηθήσει για το κυβερνητικό έργο. Εκτός όμως από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας, η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται πως άνοιξε μέτωπο και με έναν ακόμη υπουργό, τον Γιάννη Πανούση. Η πρωτοφανή συμπεριφορά της Προέδρου της Βουλής απέναντι στον αστυνομικό διευθυντή έχει εξοργήσει τον κύριο Πανούση. Έτσι, μετά τα συγχαρητήρια που έδωσε χθες ο ίδιος στον αστυνομικό για τη στάση του, με δηλώσεις του μέσα του Μέγκα, σήμερα έβαλε ευθέως κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για παραθεσμική λειτουργία της. Πράγματι, αισθάνεσαι ότι είναι οριακά θεσμική αυτή η λειτουργία. Να μην πω τώρα τη θεσμική ή παραθεσμική. Είναι οριακά θεσμική. Διότι, επαναλαμβάνω, είδε κάτι που δεν τσάσε. Αύριο πάει σε νοσοκομείο και βλέπει κάτι που δεν τους αρέσει. Πάει σε ένα στρατό να βλέπει κάτι που δεν τους αρέσει. Πάει οπουδήποτε. Γι' αυτό είναι η λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία που τηλεφωνεί στον αρμόδιο υπουργό, ξέρω, φορέα, δήμαρχο, ποιος είναι και του λέει: κοιτάξτε, δεν μου αρέσει αυτό. Σε παρακαλώ, διόρθωσέ το. Δεν το κάνεις μόνος σου. Τα πειρά πλέον έρχονται και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Θεοδόρα Τζάκρη ανέφερε πως η πρόεδρος της Βουλής έκανε μπούλινγκ στον αστυνομικό διευθυντή και ότι έχει ξεφύγει από το ρόλο της. Έχει παρεκτραπεί. Το ΕΚΡΕΜΕΣ πήγε πολύ στην άκρη και αυτή τη στιγμή έχει παρεκτραπεί από το θεσμικό της ρόλο. Είναι η προσωπική μου άποψη. Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι και το μεθοδικό. Έχει παρεκτραπεί από το θεσμικό της ρόλο. Ότι δει δηλαδή. Κοιτάξτε, ότι δεν δει αυτή αυτό την... το θεσμικό μπούλινγκ στον αναξιέργο της αστυνομίας, εγώ δεν το υπερασπίζω ως επίθεση, ως συμπεριφορά, να σας πω κύριε Χασαπόπουλε. Επιτέθη σε έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργούσε επιχειρησιακά και όφελε να λειτουργεί επιχειρησιακά και όχι πολιτικά. Ως πρόεδρος Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η χειρότερη πρόεδρος Βουλής μεταπολιτευτικά. Είναι πάρα πολύ τοποθετημένη πολιτικά, άλλωστε ο τρόπος που διοικεί και το κανάλι της Βουλής δείχνει μια πολύ σκληρή κομματική αντιμετώπιση για τα πράγματα και τις πολιτικές ειδήσεις και την ενημέρωση που πρέπει να έχει ο κόσμος. Της έχει χαλάσει το προφίλ, πρέπει εκείνη να το φτιάξει.